είμαστε μια χώρα η οποία προσπαθεί να αναζητήσει την jazz ταυτότητά της, που σίγουρα την έχει, απλά πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Κατά καιρούς έχουμε παρουσιάσει πτυχές της ελληνικής jazz, που είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μουσικής η οποία είναι γύρω από την jazz σκηνή. Ο Έλληνας είναι ένας πολιτιστικός Ιαπωνέζος. Με λίγα λόγια, μπορεί να σου δώσει ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, εξίσου καλό με τα αυθεντικά, ας πούμε, αμερικανικά προϊόντα, όπως κάνουν αυτοί στα αυτοκίνητα, και να στο κάνει με πιο καλή τιμή. Ο κάθε τζαζίστας ή ο κάθε μουσικός, από όπου και προέρχεται, κουβαλάει και παίζει την ιστορία του. Και παίζει την ψυχή του. Κατά συνέπεια, και ο Έλληνας παίζει τη δική του ψυχή. Ο Νίκος είναι σπουδαίος, κορυφαίος drummer, θεωρώ, και έχει διαγράψει τεράστια ιστορία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μεγάλων συνθετών περιοδίες τα καλοκαίρια, όλες είχαν τη σφραγίδα του Καπηλίδη. Έχει περάσει όμως από αυτό το στάδιο και πλέον θέλει να επικεντρωθεί σε αυτό που τον ενδιαφέρει τον ίδιο, που είναι να παρουσιάσει τη δικιά του τη μουσική. Μπορεί να σου δώσω εγώ λάθος. Έλα. Δηλαδή σαν να λείπουν κάποια χαμηλά, χαμηλομεσαία κάτι από μένα. Γι' αυτό θα ήθελα να είχε λίγο γόγκο παραπάνω εκεί. Λίγο Γιώργο, έτσι να... Η μουσική ελληνική έχει αλλάξει από το ροκ και από την τζαζ. Η ελληνική τζαζ έχει αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στην ελληνική μουσική. Χρειάζεται λίγο περισσότερο χώρο. Έχουμε πολύ σημαντικούς μουσικούς σε κάθε όργανο και χαίρομαι πάρα πολύ να παίζω με αυτούς τους μουσικούς, γιατί υπάρχει πρόκληση επάνω στο παίξιμο. Αυτή τη στιγμή είναι ο David Lynch, ο Σάμι Αμίρη, ο Περικλής ο Τριβόλης και εγώ. Τώρα έχασα το πιάνο βέβαια για κάποιον. Κάτι έκανε μόνο. Έχασες το πιάνο. Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς τεχνική. Ή μάλλον η τεχνική είναι το όπλο σου για να εκφραστείς. Και αυτό φτάνει να μην φαίνεται. Δύο φορές. Οπότε, παιδιά, στο κύκλο. Bye. Και μπορεί να το δεις και σαν σημάδι, δηλαδή, είναι το τελευταίο του βήτα. Εντάξει, οκ.
είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν θες να το πας σε κάποιο επίπεδο εκφραστικό ψηλό. Λοιπόν, αυτό είναι για τους μουσικούς. Για τον κόσμο, αυτό που χρειάζεται είναι επαφή. Έχω εμπειρίες κοινού, καθαρού, κόσμος δηλαδή, που δεν έχει ξανακούσει τζαζ και παίζαμε. Και όταν κατεβήκαμε, μας κοιτούσαν στα μάτια και μας λένε τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό που παίζατε. Εγώ τι αισθάνομαι, το βγάζω εδώ πάνω. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Δεν τα λέμε με ένα τραγούδι. Τα λέμε με... τραγουδάμε με το δικό μας τρόπο. Υπάρχουν μελωδίες, υπάρχουν αρμονίες. Δεν είναι οι νότες. Οι νότες είναι στα δωμάτια μας. Έχουμε φύγει από αυτό και πάμε σε αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο. Μπορεί να είναι θυμός, αγάπη, έρωτας, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Πόνος, χαρά. Θέσεις ήταν περισσότερες δικές μου που βασίζονται πάνω στους παραδοσιακούς ρυθμούς με ελληνικές μελωδίες, αυτό που εγώ εννοώ ελληνικές μελωδίες και κάποιος με αυτό μπορεί να διαφωνεί, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό νομίζω εγώ ότι είναι ελληνικές μελωδίες για μένα. Οπότε συνδυάς αυτά με το τζαζ ήχο, την τζαζ αρμονία και τον αυτοσχεδιασμό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Jazz. Όλοι μας λίγο πολύ βουτάμε στην παράδοση και πιστεύω ότι η jazz μουσική με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή θα βγάλουν την παράδοση επάνω με άλλο τρόπο, όχι με αυτό που ξέρουμε. Ασφαλώς η ποντιακή μου καταγωγή φαίνεται στο παίξιμο. Είναι πολύ ισχυρό πράγμα μέσα μου. Μικρός δεν τα αντιλαμβανόμουν αυτά. Όλα αυτά ήταν τριγύρω μου, αλλά δεν είχα την... Μάλιστα μπορώ να σου πω τα υποτιμούσα κιόλα. Έχω ξεκινήσει 13 χρονών να παίζω drums στην Ξάνθη και άρχισα να παίζω με τον πατέρα μου. Σε πανηγύρια, γάμους. Δεν το ήθελα. Το έκανα με το ζόρι. Τώρα, μετά από χρόνια που έχουν περάσει, δεν μπορώ να πω ότι, τι ακριβώς είναι αυτό που αφήσανε, αλλά αυτό που νιώθω ότι είναι αναπόσπαστο μέρος μου. Είμαι όλα αυτά. Δεν είμαι χωρίς αυτά.
while tearing off a game of golf. I may make a plane for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to may make a plane for the caddy, I just adore to asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, and my heart's given me wealth. Yes, my heart belongs to my daddy, da 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 da. So I want to warn you, lady, though I know that you're perfectly swell, but my heart belongs to my daddy, 'cause my daddy treats me so well. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να κάνεις καλά το musical και νομίζω ότι η Σία έχει αυτές τις δυνατότητες, έχει μια καταπληκτική φωνή. 'Cause my daddy, he trips it so. Πραγματικά το musical performance δεν είναι αναγνωρίσιμο στον κόσμο, στην Ελλάδα. Δεν ήταν. Αρχίζει να είναι, αρχίζει να υφίσταται. Και γι' αυτό είμαι πολύ τυχερή και γι' αυτό το λόγο και άρχισε να αφορά η δουλειά μου πια και να έρχεται ο κόσμος και να με βλέπει. Bloom, boom, I saw you stand before. I heard you sing before. Someone I really could care for. Thanks, babe. And then there suddenly appeared before me the only man that I could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the morning turned to gold. Blue moon, I am no longer alone, without a dream in my own, without a love of mine. Τα κομμάτια επιλέχθηκαν σύμφωνα με το τι θέλαμε εμείς να τραγουδήσουμε στο Half Note. Ήταν τραγούδια που τραγούδησαν μεγάλες στάρ του κινηματογράφου, η Marilyn Monroe, η Rita Hayworth. Τα ενώσαμε με αυτή την ιστορία έτσι ώστε να υπάρχει ένας λόγος ύπαρξης του κάθε κομματιού. Δηλαδή να υπάρχει μια διαδοχή λογική και αναγκαία. Είναι κομμάτια του Gershwin, του Cole Porter, αγαπημένα τραγούδια που ο κόσμος τα γνωρίζει. Τα ξέρει, τα αγαπάει και τα ακούει λίγο διαφορετικά και λίγο πιο δραματοποιημένα. Get out of here. Get me. Στο θέατρο πάντα υπάρχει υπέρβαση. Πάντα μας ενδιαφέρει να ψάχνουμε το παραπάνω. Και η Jessica Rabbit είναι το παραπάνω. Είναι η τελειότητα που ουσιαστικά δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε. Why don't you do right? Το μέρος παρουσιάζεται ως τέλεια, εντός εισαγωγικών βέβαια, όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε την τελειότητα. Μια πολύ καλή εμφάνιση, έτσι, όπως όλοι οι άνδρες θα ήθελαν να την έχουν δίπλα τους. Αλλά παρόλα αυτά, στο δεύτερο μέρος γίνεται η ανατροπή. Δηλαδή βλέπουμε ότι και, ακόμα και μέσα στην τελειότητα, μια Jessica Rabbit δεν είναι ευτυχισμένη και θέλει να γίνει μια απλή γυναίκα που να ερωτεύεται, να πονάει, να γράφει ερωτικά γράμματα, να έχει επαφή με τους ανθρώπους. Να γίνει ένας απλός άνθρωπος κι εκείνη. Έτσι τουλάχιστον είναι η Jessica Rabbit δική μας. You drove me, really drove me out of my head.
head. Told me you were to be and told me love was to be and on. Oh, now you say you love me. Well, just to prove that you do, well, you can cry me a river. Cried a river over you. Παρότι είναι ψυχαγωγικό το είδος μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να φεύγει ο κόσμος με ένα προβληματισμό. Τελικά τι είδα? Cold and wet, tied you bet. But all that I soon forget with my man. Είμαι γυναίκα, σύγχρονη. Είμαι μια γυναίκα η οποία ζει στο τώρα, έχει τα προβλήματα της μητέρας, της συζύγου, της ερωμένης, της καλλιτέχνηδας. Και με ενδιαφέρει όλος αυτός ο αγώνας να περάσει μέσα από τις παραστάσεις μου. But I love him. Oh my man, I love him so. He'll never, never know all my life was just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. Oh, what's the difference if I'll say I'll go away? Well, I know I'll come back on my knees someday. For whatever my man is, I am his forevermore. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη ο κόσμος να αγαπήσει το musical, να το ανακαλύψει, να το αγαπήσει και να το στηρίξει και να μάθει να αφήνεται στη μαγεία του. Εξαιρετικά ταλαντούχοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει εκείνη και να ασχοληθούν με τόσα διαφορετικά είδη μουσικής, να μπορούν να συγκεράσουν το πιατσόλα με κάποιο κομμάτι του Κραουνάκη ή με κάποιο υπηρώτικο.
Δηλαδή να ενσωματώσουν στοιχεία μέσα σε αυτό το τάγκο, το οποίο έχει και μία λίγο pop διάσταση και μέσα από μία πολύ καλή παράσταση. Ωραία! Να κάνουμε και με τους άλλους! Έχει να κάνει με το τάγκο και με το Latin, έχει να κάνει με την καλή και ποιοτική μουσική που αρέσει σε μένα και που θέλω μέσα από το ακορντεόν να την διευρύνω. Ναι, οπότε είναι λίγο πιο δυνατά τα ακορντεόν σε αυτά, για να τα ακούω καλύτερα. Ούτε εμένα μου άρεσε το ακορντεόν κάποτε, γιατί το είχαμε συνδέσει όλοι με τους Ζητιάνους. Με μελαγχολία, με λύπη. Η δική μου επιθυμία ήταν το ακορντεόν να ξαναγίνει ένα όργανο που να αγγίζει την νεολαία και όχι μόνο την παλιά εποχή. Η μουσική είναι μία. Δεν πρέπει να πούμε ότι το ακορντεόν μπορεί να κάνει αυτό ή το κλαρινό μπορεί να κάνει αυτό. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική και έχει όραμα μπορεί να τα βάλει όλα σε ένα κύκλο και να ζουν αρμονικά μεταξύ τους όλα τα είδη της μουσικής. Το ακορντεόν είναι ένα όργανο που δεν έχει μόρια. Από την ντο πάμε στη ρε. Δεν έχουμε ενδιάμεσες νότες όπως γίνεται με το κλαρίνο ή με το βιολί ή με την φωνή, την καλή φωνή. Ήθελα να ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο που έχει αυτό το όργανο και ακούγοντας το υπηρώτικο μυρολόι ή κάποια κομμάτια που παίζουν που παίζει το βιολί, ήθελα να τα μιμηθώ. Ήταν πολύ έντονη η επιθυμία να μιμηθώ τον ήχο φυσικών οργάνων. Αγαπώ την παράδοση, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην παράδοση, οπότε δεν γίνεται να με αγγίξει. Όσο μου αρέσει το τάγκο και το Λάτιν που μπήκαν πρόσφατα στη ζωή μου, διπλά και περισσότερο μου αρέσει η παραδοσιακή μουσική. Κουβανή είναι η μουσική μου, η μισή, και οι υπόλοιποι μισή είναι Έλληνες. Η όσμωση αυτή έχει γίνει όταν ξεκίνησε η αναζήτηση του πρώτου μου προσωπικού άλμπουμ, του Libertango.
Είστε έτοιμοι? Φύγαμε. Every day I have a blue. When you see me, won't you? I hate to lose. Nobody love me, nobody seem to care. Nobody love me, mama, nobody seem to care. To get any worries in the trouble, you know I have myself. Every day I have a blue. But when you see me worn, it's you I hate to lose. Every day I have a blue. But when you see me worn, it's you I hate to lose. Η βιωσιμότητα 20 χρόνια, 22, εξαρτάται. Αν νιώθει καλά και έχει κάτι να δώσει, νομίζω ότι δεν είναι πολλά. Υπάρχουν άλλα γκρουπ που έχουν ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια, έτσι. Συμφωνεί ο φίλος μου Στέλιος. I got a sweet red mama and I love her all the time. When I said accelerate, she says you're always right. When I ask her to come to me, she never say no. And when I ask her to stop, she will admit that this stop. She's my sweet red mama, and I love her, love her, love her all the time. From early in the morning until a deep, deep, deep night. When I feel blue, she comes close by with my tail. Let me mama, cause I don't feel so gay. Let me mama, cause I don't feel real good. She said, that's all right, daddy, I'm gonna fix your mood. Sit my sweet red mama, and I love her, love her, love her all the time. From early in the morning until a deep, deep, deep night. Hey! Είναι μια σπουδαία μπάντα, με την έννοια του ότι παίζει ένα ιδίωμα το οποίο είναι ξένο προς την Ελλάδα, αλλά το παίζει πάρα πολύ πιστικά, πάρα πολύ καλά. Και θεωρώ ότι αντάξια θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα σε πολύ μεγάλους μπλουζίστες τα παιδιά. Έχει να κάνει τελείως με το πώς εκφράζεις αυτό που λέγεται συναίσθημα. Νομίζω ότι οφείλεται σε αυτό το οποίο γενικά έχει ο Έλληνας, το οποίο εγώ το ονομάζω τσαμπουκάς με παράπονο. Περισσότερο είναι ένα συνέστημα, το οποίο είτε το νιώθεις είτε δεν το νιώθεις. Είτε σου λέει κάτι και σου λέει κάτι πολύ ή δεν σου λέει τίποτα, ας πούμε. Δεν μπορώ να το... Είναι... Εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα με έκανε να θέλω να παίξω μουσική. I think I'm gonna move back down south. Where the water tastes to me just like cherry wine. I think I'm gonna move back down south. Back down south. Where the water tastes to me just like cherry wine. Cause this damn lake Michigan water, you know, tastes to me just like turpentine. Just like turpentine. If travelers
Κάσα Ταμπούρο στα μόνιτορ, είναι υπερβολή. Λέω, δεν ξέρω. Ρεμπέτικο και μπλουζ όσον αφορά πιο πράγματα τώρα. Τις συνθήκες δημιουργίας, τις μουσικές φόρμες. Πού μπορείς να πεις ότι συναντούνται αυτά τα πράγματα. Μπορείς να πεις ότι αυτές οι δύο μουσικές έχουν ένα κοινό υπόβαθρο, ένα background έτσι κοινωνικό που ξέρεις, από τη μία έχεις δουλεία, από την άλλη έχεις υπόκοσμο εδώ, ας πούμε, στο ρεμπέτικο. Από εκεί και πέρα όμως, η μία μουσική προχώρησε, έπιασε, πλάτινε το blues στην Αμερική, σε σημείο που να τη θεωρώ ότι είναι πλέον λαϊκή μουσική, δημοτική μουσική πια. Το ρεμπέτικο δεν ξέρω κατά πόσο είναι ζωντανό σήμερα και ποιες λαϊκές μάζες πιάνει και εκφράζει πια. Προσωπικές εμπειρίες και δεν έχει να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή, κάτι με τώρα έτσι. Δεν είναι καμία ιδιαίτερη ποίηση, ας πούμε. Είναι απλά καταγεγραμμένα συναισθήματα, εμπειρίες, ίσως και ευσεβείς πόθη που μπορεί να έχει ο καθένας. Να τραγουδάμε τα blues με ελληνικό στίχο, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Το θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θα μου ταιριάζει. Δεν το έχω προσπαθήσει βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχω ακούσει άλλες προσπάθειες που μου ακούγονται κάπως περίεργα. Ευχαριστούμε, καλή σας νύχτα! Στο 6 θα βάλω αυτό. Για μένα δεν είναι λιγότερο jazz το να παίξεις κομμάτια από musical ή να παίξεις
ένα σετ τάγκο ή Latin τάγκο ή soul με την έννοια που θα το κάνει η Sugar Spank με τους Swing Shoes, που έτσι κι αλλιώς είναι jazz συγκρότημα. Πραγματικά, αν έπρεπε τον εαυτό μου τόσο σοβαρά για να νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνω αναγνωρίσιμο και... ούτε καν. No one was there than the king. Αναμφισβήτητα. Η Ελλάδα είναι πάντοτε γεμάτη από κρυμμένους θησαυρούς. Οι οποίοι δυστυχώς πέφτουν πάντοτε στα... χέρια των λάθος πειρατών. Η Sugar Spank είναι αναμφισβήτητα ένας τέτοιος θησαύρος. Μακάρι οι συνθήκες να μπορούσαν να τις δώσουν αυτό που πραγματικά αξίζει. Well, a nickel is a nickel. You now, or must I hesitate? The eagle on the dollar says, in God we trust. You say you want a man, you gotta see that dollar first. Tell me who I have to wait. Or can I get you now, or must I hesitate? Swing, gypsy, κάτι. Κάποτε είχα διαβάσει σε μία εφημερίδα που την αποκαλούσαν η Έρικα Μπαντού της ελληνικής σκηνής και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί η Έρικα Μπαντού είναι ιδιαίτερη καλλιτέχνης. Πιστεύω όμως ότι και η Sugar Spank είναι ιδιαίτερη καλλιτέχνης. To see you were meant for me, yeah. I'm your toy, your 20th century boy. 20th century boy, I wanna be your toy. 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 Όντως πιο πολύ, ας πούμε, από όλα. Σίγουρα γουστάρω jazz, blues, soul, hip-hop κτλ.
Αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με ακραίο ήχο και οτιδήποτε σε κάνει να ενοχλείσαι λίγο. Μου αρέσει η βρωμιά στη μουσική, μου αρέσει η βρωμιά στην κιθάρα, μου αρέσει η βρωμιά στην παραγωγή. Μου ακούγεται πιο αληθινό και λιγότερο και digital και πάντα η βρωμιά έχει πιο πολύ feeling. Ήταν μια κατάσταση που δεν έχω ξαναβρεθεί, δηλαδή να είμαι σε μια φάση που δεν έχει τύμπανα, είναι ακουστικό, παίζουμε διασκευές, δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ διασκευές στη ζωή μου. Και ενώ στην αρχή σνόμπαραγε λίγο τις διασκευές, ότι έλεγα πρέπει να λέω τα δικά μου πράγματα και γι' αυτό εγώ ξεχωρίζω, γιατί γράφω τα δικιά μου και τα λέω από την ψυχή μου κτλ. Τελικά είναι πολύ μεγάλο σχολείο η διασκευή και σε μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Έλα, θέλω βοήθεια. Πάντα τη μουσική πρέπει να την κάνεις με άλλους ανθρώπους. Μάλλον εγώ δεν μπορώ να την κάνω ακόμα μόνη μου γιατί δεν έχω τις γνώσεις. Ελπίζω ότι έχω φτιάξει στούντια, έχει σπίτι και ασχολούμαι κτλ. Αλλά ακόμα δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω ολομόναχη άλμπουμ. Και δεν ξέρω αν θα έβγαινε και πολύ ωραίο. Γιατί άμα το κάνεις μόνος σου, δεν ξέρεις και πού να σταματήσεις. Καλό θα ήταν για μένα έστω να κάνω κάτι με ολομόναχη όταν έχω μάθει αρκετά πράγματα. Και ακόμα έχω να μάθω πάρα πολλά. Ούτε νότες καλά-καλά δεν ξέρω. Girl!
Ah.